Λοιπόν, φίλε και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε μια ξεχωριστή καλεσμένη, τη δόκτωρα Ερίνη Γρηγοριάδου. Ειρήνη, καλώς όρισε. Καλώ σα βρίσκω. Χαίρομαι πολύ, Θέκλα. Κι εγώ. Η Ερίνη Γρηγοριάδου, η δόκτωρα Ειρήνη Γρηγοριάδου, είναι ψυχολόγο, η οποία φυσικά έχει τελειώσει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη με άριστα. Έχει κάνει το μεταπτυχιακό στην κοινωνική κλινική ψυχολογία εξαρτήσεων και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων πάλι από το Αριστοτέλειο που αποφύτησε με άριστα και είναι και κάτοχος διδακτορικής διατριβής πάλι από το τμήμα ψυχολογίας πάλι στο ζήτημα των εξαρτήσεων ο τίτλος της α, διδακτορικής της διατριβής είναι «Διαμορφώνοντας μια εναλλακτική οργανωσιακή κουλτούρα στο δημόσιο σύστημα υγείας εθνογραφική μελέτη ενός προγράμματος απεξάρτησης. Η Ειρήνη είναι μία από τι ακαδημαϊκού στον χώρο τη ψυχολογία που παρακολουθεί το κανάλι μα. Και αυτό μα δίνει πάρα πολλά εύσημα, Ειρήνη. Και σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Είναι πολύ ωραίο το κανάλι σα, πολύ χρήσιμο και πολύ σημερινό. Σε ευχαριστούμε και ε, όταν επικοινώνησες μαζί μου, γιατί η δόκτωρ Ειρήνη η Γρηγοριάδο επικοινώνησε μαζί μου πρόσφατα μετά που είχα ανεβάσει ένα βίντεο που έλεγα κάποιες προσωπικές μου απόψεις σε σχέση με τους εθισμούς και ποια στυλ προσωπικότητας κατά τη γνώμη μου μπορεί να έχουν περισσότερο οι άνθρωποι που έχουν επιμένονται σε εθισμούς και αντιστέκονται στη θεραπεία, επικοινώνησε μαζί μου, μου είπε τι δουλειά κάνει, αυτή τη στιγμή πέραν του ότι διδάσκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη πάνω στο ζήτημα των εξαρτήσεων, εργάζεται στο πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων ΠΕΘΕΑ, αργό το οποίο βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΓΑΜΑ παπα Παπα-Νικολό, το οποίο από ό,τι μου λες έχει συγχωνευτεί με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, γιατί όταν έκανα εκεί την πρακτική μου στις ομάδες Αλτσχάιμερ ήταν μόνο του mm. το Παπα-Νικολάο. Ειρήνη, καλώς όρισες. Σε καλώς ευχαριστώ που μας κάνεις την τιμή να είσαι εδώ μαζί μας και να μας δώσεις πληροφορίες εμ, και ακαδημαϊκά έγκυρες και χρήσιμες. Mm -hmm. ε, θέλω να μιλήσουμε για το θέμα των εξαρτήσεων Να κάνουμε έτσι μια συζήτηση και για τις εξαρτήσεις γενικότερα ε, Μπορούμε να μιλήσουμε όμως ειδικότερα εφόσον νομίζω στο αργό ασχολείστε περισσότερο με τους εθισμούς από ναρκωτικά Ναι, είναι ναι, παράνομες ουσίες, μη νόμιμες ουσίες, ναι. ναρκωτικά Άρα δεν έχετε να κάνετε με αλκοολισμό εκεί πέρα, έχετε να κάνετε με τα ναρκωτικά περισσότερο ε, ναι, τουλάχιστον ω κριτήριο εισόδου, δηλαδή ένα άνθρωπο ο οποίος είναι καθαρά αλκοολικός και δεν έχει εμπλοκή εμπειρία με άλλε ουσίε, δεν θα έρθει σε εμά. Ωστόσο. Πάει <Σεθάει> στο ΚΕΘΕΑ. Είναι... Ε, είτε στο ΚΕΘΕΑ, είτε πούμε, σε εμά υπάρχει το ΜΕΘΕΞΙΣ. Είναι μια άλλη μονάδα εξειδικευμένη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο γι' αυτό. Ωστόσο, ε, το αλκοόλ είναι πολύ συχνά ένα επίση ζήτημα. Ε, για τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν ναρκωτικά, μπορεί να συνεπάρχει. Για την νοσηρότητα αλκοολισμού και εξαιρετικής ναι, ουσίας. Ναι, που βέβαια νομίζω ότι... Δε, είτε θα είναι κύρια ουσία κάποιο ναρκωτικό ή κάποια ναρκωτικά ή το αλκοόλ. Συνήθως εμάς οι άνθρωποι έχουν κατεξοχήν τα ναρκωτικά, κάτι που είναι πολύ συχνό όμως είναι αυτό που λέμε εμείς η αντικατάσταση. αλκοολ συνηθως εμα οι ανθρωποι εχουν κατεξοχην τα ναρκωτικα κατι που ειναι πολυ συχνο ομω ειναι αυτο που λεμε εμει η αντικατασταση δηλαδη οι ανθρωποι να κόψουν τις παράνομες ουσίες, έτσι, και μετά να κάνουν μια αντικατάσταση με το αλκοόλ και να το χρησιμοποιούν σαν να ήταν κύρια ουσία. Οπότε καλούμαστε να δουλέψουμε και αυτό στη θεραπευτική πρακτική και... Πέραν του, του γεγονότο ότι το αλκοόλ είναι μια νόμιμη ουσία, κατά τα άλλα, μ, αλλά είναι βαθύτατα εθιστική και μπορεί να είναι και επικίνδυνη δηλαδή και σωματικά και ψυχολογικά, ε, που δεν συμβαίνει το ίδιο με όλε τι παράνομε ουσίε, δηλαδή το πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι το αλκοόλ σε σύγκριση με άλλε, ε, παρόλα αυτά εμεί το δουλεύουμε με αντίστοιχο τρόπο. Η μόνη έξτρα δυσκολία θεραπευτικά που έχουμε να διαχειριστούμε είναι ακριβώ αυτό το γεγονό. Ότι το αλκοόλ είναι μία από αυτέ τι ουσίε που, αν μπορώ να μιλήσω, ας πούμε, για, το, για, το, για την παρούσα και για τι κοινωνίε μα το σήμερα, έχουν επιλέξει να είναι από, από αυτές αυτέ τι νόμιμε. Όπω είναι και η νοικοτήνη, μια αιθιστική ουσία, αλλά είναι καθόλου νόμιμη, πωλείται παντού. Ταυτόχρονα όμω υπάρχει και το μήνυμα. Προσέξτε πόσο θα καπνίσετε. Επίσης και το αλκοόλ είναι μια νόμιμη ουσία η οποία όμω προκαλεί πολλές βλάβες. Φυσικά, φυσικά. Ναι. Υπάρχουν εκείνες οι, οι φωνές ε, οι κοινωνιολογικές ε, που ακριβώς θέτουν αυτό, το ότι ε, το, το σύστημα, ας πούμε, το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό σύστημα, ε, χρειάζεται να, να θυσιάσει κάποιες ουσίες. Ε, κάποιες ουσίες, λοιπόν, ε, θα πρέπει να βγουν νόμιμες, για να υπάρχει ένα κέρδος γύρω από αυτό το εμπόριο. Ένα είναι το κέρδος το νόμιμο και ένα είναι το... Κέρδος από τι παράνομε ουσίε, αλλά και τα δυο είναι κέρδη. Είναι μεγάλα τα ποσά τα οποία διακινούνται. Και εκεί μπαίνει το ερώτημα, πόσο καθαρό είναι αυτό από την πλευρά των, των κοινωνιών μα, σε επίπεδο έτσι, βιομηχανία, οικονομία. Γιατί κάποιε ουσίε, ενώ είναι βλαβερέ, είναι OK και είναι νόμιμε και μπορούμε να τι αγοράσουμε και να τι βρούμε οπουδήποτε, και κάποιε άλλε τι ξορκίζουμε σαν να ήταν ο δαίμονας, ας πούμε, ο μεγάλος στη ζωή μας. Ε, και μιας και μιλάμε για το αλκοόλ, αυτό που, που, που συμβαίνει και κλινικά είναι εκείνη η ουσία η οποία χρειάζεται για να ξεκινήσει ένας άνθρωπος την απεξάρτηση του το αλκοόλ. Ε, η, η σύσταση είναι να μπει είτε σε παθολογική κλινική, όταν μιλάμε για αλκοολισμό πια, έτσι, δηλαδή το σώμα έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα, η σύσταση είναι να, να μπει είτε σε παθολογική κλινική, είτε σε κλινική detox ώστε mm. να μπορέσει δηλαδή σωματικά να απεθιστεί, να αποτοξινωθεί, να καθαρίσει ο άνθρωπος με την συστηματική παρακολούθηση την ιατρική. Αυτό δεν συμβαίνει για τις περισσότερες μη νόμιμες ουσίες, δηλαδή οι άνθρωποι που έρχονται στο πρόγραμμα που εγώ εργάζομαι συνήθως κόβουν μόνοι τους. Λίγο με τη δική μας τη βοήθεια μπορεί να δώσουμε και μια μικρή υποστήριξη φαρμακευτική που δουλεύει με αυτόν τον τρόπο εγκεφαλικά για ένα μικρό διάστημα, αλλά δεν είναι το ίδιο επικίνδυνο ούτε το ίδιο δύσκολο να κόψουν σε σωματικό επίπεδο. Το ψυχολογικό είναι το πιο δύσκολο μετά. Γι' αυτό είναι μεγάλη και η δουλειά χρονικά. Αλλά υπάρχει αυτή η ειδοποιώς διαφορά στο ε, αλκοόλ και... Αν θυμάμαι καλά, διόρθωσέ με γιατί εσύ είσαι και νεότερη από μένα και είσαι και πιο κοντά στις σύγχρονε εξελίξεις. Είναι δύο με τρει μέρες η περίοδος που χρειάζεται ένας άνθρωπος που είναι θεσμένο σε παράνομες ουσίε μέχρι να καθαρίσει σωματικά. Που έχει αυτά τα πολύ έντονα, μπορεί να είναι και περισσότερο, δεν ξέρω. Mm -hmm. ε, είναι λίγες μέρες, μπορεί να είναι λίγες μέρες, για παράδειγμα η ηρωίνη, είναι κάποιες μέρες, έχει να κάνει και με τον οργανισμό και σε τι κατάσταση βρίσκεται, με και τον ήταν σύστημα, το ποιο σύστημα, πόσο καιρό ήταν, ακριβώς σε τι επίπεδα είναι πια η ανοχή του ας πούμε, ε, αλλά είναι, είναι ζήτημα κάποιων ημερών. Και μπορούν, οι άνθρωποι κάποιες φορές μπορεί να, να περάσουν τα αστερητικά ε, σαν μια μορφή γρήπης ας πούμε, μπορεί να είναι μια βαριά γρήπη. Εμά ξέρει τι μα έλεγε ο καθηγητή μα, που ήταν και δικό του καθηγητή, ο Δ. Φίβο Ζαφυρίδη. Έλεγε ότι αρκετέ φορέ οι άνθρωποι που έχουν εξαρτήσει επίτηδε καθαρίζουν τον οργανισμό του, ούτω ώστε mm. να ξεκινήσουν από χαμηλότερη δόση. Αυτό μα έλεγε και μου είχε κάνει εντύπωση, και από εκεί το θυμάμαι. Γιατί μα έλεγε τη διαφορά μεταξύ σωματική εξάρτηση και ψυχική εξάρτηση. Και έλεγε η σωματική εξάρτηση είναι εύκολο να την ξεπεράσει είναι η ψυχική το πρόβλημα και λέει αφού οι ίδιοι από μόνοι μπορεί να κάνουν αυτό το καθάρισμα του οργανισμού του για να χρειάζονται λιγότερη δόση μετά και λιγότερα χρήματα για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Wow. Ακριβώ. Ακριβώς. αυτό μπορεί να συμβαίνει. Ε, Απλώ συνήθως, συνήθως, κάποια στιγμή θα φτάσουν σε ένα, σε, ένα, σε ένα σημείο οι άνθρωποι που είναι συστηματικά στην χρήση, όπου ε, δεν θα μιλάμε πια ούτε, ούτε καν για κατάχρηση. Ε, γιατί όταν χρειάζεσαι όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο ε, ποσότητα ουσία για να έχει τα ίδια αποτελέσματα, μιλάμε για κατάχρηση. Όταν πια αυτό μα έδωσε σημείο, και τον ορισμό τη κατάχρηση. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Okay, Ακριβώ. Όταν αυτό όμω η κατάχρηση και, που, και μέσω τη κατάχρηση να πούμε ότι και, και η ανοχή διαφοροποιείται. Δηλαδή τα ίδια, η ίδια ποσότητα ουσία δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα, οπότε φτάνει πάντα να χρειάζεσαι κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Και όταν αυτό αρχίζει και επιδρά και επεκτείνεται και ε, επηρεάζει όλα τα επίπεδα πια τη ζωή σου. Δηλαδή, το πώ θα λειτουργήσει, το πώ θα ξυπνήσει, το αν θα πα στη δουλειά, το πώ θα εργαστεί, το αν για να εργαστεί χρειάζεται να πιει. Εμεί λέμε πίνο, το πίνο δεν είναι μόνο για το αλκοόλ, είναι για έχει χρήση όλων των ουσιών. Αν χρειαστεί να πιει, για να είσαι εντάξει στη δουλειά σου, για να είσαι εντάξει στη σχέση σου. Και όν αυτό ταυτόχρονα αρχίζουν και τα παραμελεί με έναν τρόπο, δεν μπορεί να είσαι όπω εκεί μιλάμε πια για την εξάρτηση. Αυτό είναι ότι έχει εγκαθιδρυθεί μια σχέση, γιατί εμείς μιλάμε για σχέση, εξάρτησης με την ουσία, όποια και αν είναι αυτή. Οκ. Okay. Άρα, μας λες ότι η ψυχική εξάρτηση είναι μια σχέση εξάρτησης που έχει εγκαθιδρυθεί μεταξύ του ανθρώπου που χρειάζεται την ουσία για να λειτουργήσει και που η χρήση της ουσίας παρεμβαίνει με τη λειτουργικότητα του και δεν τον αφήνει να είναι λειτουργικός και οποία αυτή η ψυχική εξάρτηση έρχεται μετά από την κατάχρηση. Δηλαδή έχουμε πρώτα χρήση, κατάχρηση και μετά καταλήγουμε στην εξάρτηση, την ψυχική. Αν το κατάλαβα σωστά. Ναι, ναι σχηματικά μπορούμε να πούμε ότι έτσι αυτά είναι τα στάδια. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια διαδικασία δηλαδή θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε έτσι. Ναι. Άρα η ψυχική εξάρτηση, έτσι όπως μας τη λέει η Σιρήνη, είναι ένας τρόπος λειτουργικότητας του ανθρώπου σταθερός ή σταθεροποιημένος ή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή είναι, πρέπει να συμβαίνει για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να μιλήσουμε για εξάρτηση. Ναι, σίγουρα. Και πρέπει να επιδρά πια ε, σε όλα τα επίπεδα ζωή, στα βασικά επίπεδα λειτουργικότητα του ανθρώπου. Και αυτό ο άνθρωπο να αρχίσει να αποσύρεται, να μην είναι αποδοτικό και παραγωγικό και με τα κυρίαρχα κριτήρια. Τι σημαίνει να είμαι σήμερα, στο σήμερα, ένα άνθρωπο λειτουργικό και προσαρμοσμένο, να μπορώ να πάω στη δουλειά μου, ε, να, να, μην δημιουργώ προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα, να μην έχω εμπλοκέ με τον νόμο, γιατί πολύ συχνά ένα τέτοιο τρόπο ζωή μετά ε, συνοδεύεται και από εμπλοκή με, με τον νόμο. Ε, άρα είμαι καταλήγω να το πω έτσι λίγο προκλητικά, καταλήγω να είμαι και ένα άνθρωπο ο οποίο ε, δεν είμαι και ο πιο βολικό και ο πιο εύκολο άνθρωπο για την κοινωνία, έτσι. Πολλέ φορέ. Αν δηλαδή. Άρα είμαι μην... ένα εναντιωματικός τύπο. Θα μπορούσα, ναι, θα μπορούσα. Αλλά θα βάλω και εδώ ερωτηματικά. Πώ μπορεί να φτάσει ένα άνθρωπο μέσα από τη χρήση, την κατάχρηση και την εξάρτηση τελικά να να φτάνει σε σημεία αντικοινωνικά ή αντιωματικά, όπω λέμε τώρα. Ε, Γιατί συνήθω υπάρχει πρέπει και, πρέπει μια ιστορία. Δεν είναι, πρέπει να υπάρχουν κι άλλε. Πρέπει να, να, παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντε. Ε, σε εκείνο το βίντεο που είχα κάνει, το οποίο προκάλεσε τι κάποιε αντιδράσει <laughs> και σου προκάλεσε και εσένα το ενδιαφέρον να συνομιλήσουμε και να με διδάξει περισσότερα, θέματα, περισσότερα mm. πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Είχα συνηγορήσει υπέρ του ότι οι περιπτώσει των ανθρώπων οι οποίοι είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι με την εξάρτησή τους και επιλέγουν την εξάρτησή τους πάνω από τις σχέσεις τους με σημαντικούς άλλους ανθρώπους, ότι μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε και ως ανθρώπους με έναν αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας. Αυτό είχα υποστηρίξει με αυτή την έννοια. Mm -hmm. Ότι ένας άνθρωπος που, όπως, τον είπες, όπως, το είπες περιγραφικά, δεν είναι λειτουργικός σε πολλούς τομείς τη ζωή του, σημαίνει ότι δεν θα είναι και αφοσιωμένο. Στο ρόλο που έχει αναλάβει ο σύντροφο, στο ρόλο που έχει αναλάβει ο πατέρα, ω μητέρα. Mm -hmm. Αυτή την Ακριβώς. έννοια το είχα, πει, το είχα πει. Ναι, ναι, ναι. Ε, να, να σου κάνω μια λίγο προβοκατόρικη ερώτηση. Yeah. <laughs> Πόσο ψηλό ή χαμηλό είναι το ποσοστό των ανθρώπων, οι οποίοι καταφέρνουν να ολοκληρώσουν επιτυχώ το πρόγραμμα στο αργό εκεί που εργάζεσαι και να απεξαρτηθούν και να μπορέσουν να είναι λειτουργική, καλή σύζυγη, καλή, καλές μητέρε, καλοί πατεράδες, καλοί εργαζόμενοι. Mm. Ε, καλά μέλη της κοινωνίας. Δεν μου αρέσει ο όρο mm. Να, να επιστρέψουν σε μια ομαλή λειτουργικότητα. Mm -hmm, ναι. Να αποκτήσουν μια ομαλή λειτουργικότητα, γιατί μπορεί να μην είχαν και πριν από την εξάρτηση. Ακριβώς, ναι. Ε, δεν ξέρω αν θα μιλήσω, αν μπορώ να μιλήσω ακριβώς με ποσοστά, ε, με αριθμούς. Ε, γιατί κάθε ιστορία, κάθε περίπτωση ανθρώπου είναι ναι. ξεχωριστή. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν σε μια ανοιχτή θεραπευτική κοινότητα, όπως είναι το αργό, με κάποιες συγκεκριμένε αρχές και φιλοσοφία και τρόπο λειτουργίας και βρίσκουν κάτι σε αυτόν τον τρόπο, να, να, βρουν τον εαυτό τους, να δουλέψουν τον εαυτό τους, να απεξαρτηθούν και να τολμήσουν να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους και τελικά να αναλάβουν την ευθύνη τη ζωής τους, γιατί αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα και ζητούμενο στην απεξάρτηση. Το να, 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 να αναλάβουμε την ευθύνη τη ζωής μας, να μην την αναποθέτουμε σε ουσίες ή σε καταστάσεις δηλαδή σε να αυθερό... σταματήσουμε να αποποιούμαστε των ευθυνών μας, να ακριβώς, οριμάσουμε ψυχώ συναισθηματικά, Ακριβώ. Mm -hmm, ακριβώς. να αναλάβουμε τις ευθύνε μας, να ζητήσουμε αυθεντική συγγνώμη από τους ανθρώπους που έχουμε πληγώσει. Πάει κάπω έτσι. Έτσι, έτσι ακριβώ πάει. Θέκλα, όπως να καλλιεργήσουμε αυτούς. την ενσυναίσθηση, δηλαδή ακριβώς. να καθαρίσουμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που είναι χαρακτηριστικά ενό ανθρώπου που έχει εναντιωματική, εναρξιστική έναν προσωπικότητα και να εναγκαλιστούμε και να καλλιεργήσουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα μια υγιού προσωπικότητα και μια mm -hmm. προσωπικότητα ενό ανθρώπου που είναι κοινωνικό ον και είναι και ανθρωπιστή. Mm -hmm. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί αυτές είναι και οι βασικές αρχές, ας πούμε, και η φιλοσοφία που και εμείς δουλεύουμε και προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε στα μέλη μας. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, που κάτι τους κάνει, κάπου τους βρίσκει, κάπου τους ακουμπάει όλο αυτό και έχουν την ευκαιρία, τη μοναδική για μένα ευκαιρία, να ξαναμεγαλώσουν, να ξαναφροντιστούν από την αρχή, με όρους όμως συνειδητού, μια συνειδητής επιλογής, πηγαίνουν πολύ καλά ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, φτιάχνουν τις ζωέ του. Βέβαια, δεν θα πω ότι ξαφνικά γίνονται άνθρωποι άλλου επίπεδου. Δηλαδή, δεν είναι ότι όπω και εγώ και εσύ μπορεί να κάνουμε μια δουλειά με τον εαυτό μα ή με του ανθρώπου, αλλά να εξακολουθούμε να έχουμε τι δυσκολίε μα, τα πάνω, τα κάτω μα. Όμοια συμβαίνει και με του ανθρώπου που, που, μπαίνουν στη διαδικασία τη απεξάρτηση. Θα έλεγε ότι ε, το πρόγραμμα απεξάρτηση αυτό στο οποίο εργάζεσαι έχει και ένα ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ναι. Ένα χαρακτήρα Φίχα. που προωθεί τον προσωπικό πνευματικό αγώνα του κάθε ανθρώπου που μπαίνει στο πρόγραμμα. Είναι ανοιχτό πρόγραμμα, δηλαδή μένουν σπίτι τους mm -hmm. και έρχονται κάποιες ώρες, κάποιες μέρες, πώς γίνεται. Ναι, ακριβώ. Είναι ένα ανοιχτό πρόγραμμα, ε, δηλαδή μπορούν να εργαστούν οι άνθρωποι το πρωί ε, και οι θεραπευτικέ διαδικασίε είναι από το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα. Για κάποιου ανθρώπου υπάρχουν και κάποιε δράσει πρωινέ, για αυτού που δεν εργάζονται και χρειάζονται να είναι εκεί. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιε άλλε δράσει, κοινωνικέ εκδηλώσει, εκδρομέ κλπ. Είμαστε μια κοινότητα, μια συλλογικότητα. Και να συμπληρώσω σε αυτό που πολύ ωραία έβαλε στην αρχή για τον αγώνα, τον πνευματικό και τον προσωπικό του καθενό. Εμείς αυτό που πρεσβεύουμε ως κοινότητα είναι ότι μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις, αυτό είναι από τις παλιές θεραπευτικές κοινότητε, αλλά δεν μπορείς μόνος σου. Ε, η, η, η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης του καθενός μπορεί να γίνει μέσα από τη συλλογικότητα, μέσα από την ομάδα, είναι ομαδικές οι διεργασίες κατ' εξοχήν. Και μέσα ε, από τη στήριξη που δίνει η ομάδα και μέσα ακριβώς. από το νέο πλαίσιο αναφοράς που δίνει η ομάδα. Στην ουσία δημιουργούνται καινούργιες παρέ mm. Καλού επηρεασμού παρ' ίσω. εντάξει μιλάω με απλοϊκού χωρού. Όχι ωραία τα λες. Layman's terms. Mm. Ναι εντάξει, εγώ αν το δούμε και λίγο ψυχοδυναμικά ε, είναι και μια, ένα, ένα re-parenting α πούμε έτσι. Ναι, 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 έχει ναι, ναι, και ναι. τέτοια στοιχεία, ναι, ναι. δηλαδή αναβιώνουν πράγματα που τα ξαναζουν ε, πιο θετικά, πιο επικοδομητικά στο τώρα. Ε, Γιατί ουσία ε, αυτό είναι η θεραπεία. Mm. Πάω και βρίσκω τα τραύματα μου, βρίσκω τα ελλείμματα μου, βρίσκω τα παράπονα μου, βρίσκω την έλλειψη συναισθηματική πληρότητα ή mm -hmm. την έλλειψη στοργικότητα, τρυφερότητα μεγαλώνοντα. Και γίνεται αυτό που είπε στο remothering ή το reparenting, re που είναι έρχεται τώρα το θεραπευτικό πρόγραμμα και γίνεται η μητέρα σου ξανά για να σε βοηθήσει να μεγαλώσει ξανά, ο γονιό σου ξανά για να σε μεγαλώσει ξανά και η κοινότητα είναι ένα ασφαλέ όπου μπορούν οι άνθρωποι να, να είναι ευάλωτοι mm -hmm. και να είναι να, και αποδεχτοί ταυτόχρονα. Ακριβώς. Να είναι ευάλωτοι που τώρα μεγάλη κουβέντα ανοίγεις με την έννοια ότι δεν είναι το, το σύνηθες ούτε το δεδομένο ότι έχουμε μάθει να είμαστε ok με το να είμαστε ευάλωτοι. Ε, Σκέψου δηλαδή πώς η δουλειά σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο μπορεί να, να χρειαστεί για να, να σπάσουμε το περίβλημά μας, να σπάσουμε την πανοπλία μας. Μ? Που πολύ συχνά μια τέτοια σκληρή και παραβατική και αντικοινωνική πανοπλία έρχεται, τη βλέπουμε δηλαδή στους ανθρώπους με τους οποίους εργαζόμαστε, αλλά αυτό είναι μόνο το περίβλημα. Γιατί όταν, σπα, όταν καταφέρει ένας άνθρωπος να νιώσει ασφαλής, ως είναι, ως έχει, ότι μπορεί να εκφράζεται χωρίς να ακυρώνεται, χωρίς να, ως και να κακοποιείται ενδεχομένω. Ε, τότε σιγά σιγά μπορεί ξανά να, να, ανθίσει και να δώσει χώρο σε, όλα τα, σε όλο του το δυναμικό, το θετικό δυναμικό. Για εκείνου όμως που είναι περίβλημα, για εκείνου που είναι mm. τρόπο ζωή και με του οπεράντε, mm. γιατί κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν από πολύ νωρί τη ζωή του. Ένα mm. δρόμο εύκολο, να μην νιώθουν τα συναισθήματά τους, να μην αναλαμβάνουν mm. τις ευθύνες τους, δεν υπάρχει αυτή η αντίσταση από κάποιον. Φυσικά, φυσικά. Και έτσι όπω και σε ένα ατομικό πλαίσιο θεραπεία, έτσι και σε ένα ομαδικό, δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Δεν έχουμε μαγική καραπτιά. Δεν θέλει να επιθυμεί το πρόσωπο που θεραπεύεται, ο θεραπευόμενο, για mm -hmm. να θεραπευτεί. Ε, μου έλεγε προηγουμένω πριν ξεκινήσουμε τη βιντεοσκόπηση ότι κάποιε φορέ mm -hmm. μπορεί να είναι διάφοροι οι τρόποι με του οποίου καταλήγει ένα νέο μέλο. Σε μια ανοιχτή κοινότητα επεξάρτηση, όπω την αργό. Mm -hmm. Δηλαδή, ναι. μπορεί να έρθει από μόνο του, μπορεί να τον κάνει ρυφέ ένα γιατρό, ή μπορεί να διατάξει στο δικαστήριο. Πώ γίνεται συνήθω. Ναι, ε, όλε αυτέ οι περιπτώσει έρχονται στα προγράμματα και στο πρόγραμμά μα, τουλάχιστον εγώ μέσα από αυτή την θεραπευτική, την κλινική εμπειρία, μπορώ να μιλήσω. Ε, υπάρχουν όλε περιπτώσει των ανθρώπων και κατά καιρού ποικίλουν και τα ποσοστά, θα πω. Ε, 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 αυτό που βλέπουμε είναι ότι σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το να έρθει ένας άνθρωπος με δική του επιλογή. Έχει αλλά καλύτερη πρόβλεψη, δεν είναι, αν κάποιος έρθει Έχει Έχει καλύτερη το... πρόβλεψη. Παρόλα αυτά, υπάρχουν, έχω να θυμηθώ, δηλαδή, τόσες περιπτώσεις ανθρώπων που ήρθαν έπειτα από τη σύσταση ενό εισαγγελέα, γιατί υπήρχαν νομικές, νομικά προβλήματα, εμπλοκή με τον νόμο. Παρόλα αυτά, ακριβώς επειδή και αυτοί οι άνθρωποι ήταν στην πορεία δηλαδή κατάφεραν να ανοίξουν και να εμπιστευτούν, ε, τους κέρδισε το πλαίσιο. Με ένα τέτοιον τρόπο, ώστε μετά η αλλαγή του ήταν πραγματική. Και έρχεται μετά εκεί, α πούμε, και η παράσταση, γιατί πολλέ φορέ χρειάζεται να παράσουμε και στα δικαστήρια αυτών των ανθρώπων που υποστηρίζουμε. Το κάνουν αυτά τα θεραπευτικά προγράμματα. Ε, και εκεί πραγματικά υποστηρίζει μια αλλαγή αλλαγή του ανθρώπου και το πιο, το πιο, εντυπωσιακό ας πούμε σε κάποιες συναντήσεις και εκπαιδευτικές και λοιπά που πολλές φορές προσκαλούμε και τα μέλη μας να είναι εκεί ας πούμε. Είναι πολύ συγκινητικό το πως άνθρωποι οι οποίοι απεξαρτήθηκαν και έχουν απέναντί τους ας πούμε, έναν εκπρόσωπο του δικαστικού συστήματος το σήμερα να εκφράζουν το, το βαθύτατο ευχαριστώ για την ευκαιρία που τους έδωσε το δικαστικό σύστημα να αλλάξουν τη ζωή τους, να συνειδητοποιήσουν πώς ζούσαν πόσο κακό έκαναν στον εαυτό τους και στους γύρω τους, πόσα πράγματα έχαναν από τη ζωή τους και τελικά να, να βάλουν έναν άλλο δρόμο, μια άλλη πορεία. Και Συμβαίνει όσοι, αυτό. Ναι, ποιος είναι ο μεσοσόρος της ηλικίας των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στο πρόγραμμα. Έχουμε από νέου ανθρώπου, αυτή τη στιγμή δηλαδή και ανθρώπου που είναι στα 20, στα 22, έχουμε και ανθρώπου που είναι και στα 30 και στα 40. Θα έλεγα, αν μιλήσουμε για ένα μέσος, μέσο όρο, 35 με 40 στο σήμερα. Α, δεν είναι, δεν είναι όλοι έφηβοι ή στο, στο τελικά στάδιο τη εφηβεία. Εμεί είμαστε για ενήλικες. Υπάρχει, όμως, και μια μονάδα πια που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια για εφήβους. Γιατί είναι διαφορετικά, ε, διαφορετική η παρέμβαση και δουλειά στην εφηβεία και είναι διαφορετικά όταν μιλάμε για ενήλικη ζωή, ε, όπου έχει εγκαθιδρυ, εγκαθιδρυθεί μια συνθήκη πια εξάρτησης. Και είναι και διαφορετικός και ο τρόπος δουλειά όταν μιλάμε για ενήλικες ναι. ανθρώπους. Αλλά α, ένας 25χρονος θεωρείται ενήλικας. Δηλαδή, ναι, ο τυπικά, ενήλικας ναι. είναι από τα 18 και πάνω στο δικό σας ναι. Τρόπο, που μπορεί ναι. να παιδί στα 19, ή στα 20 να είναι στα τελικά στάδια της εφηβείας, στη μετεφηβεία. Ακριβώς. Αλλά μην πήγαινε να θεωρείται ενήλικας. Ναι, και κάτι που καθορίζει τελικά ενδεχομένως το αν ένας άνθρωπος θα παραμείνει στο πρόγραμμα για τους εφήβους ή αν θα προχωρήσει στον ενηλίκον, έχει να κάνει πέρα από το, okay, το τυπικό κριτήριο της ηλικία, έχει να κάνει και με το, με το, προφίλ του ως προς τη χρήση. Δηλαδή πόσο βαθιά μπορεί να έχει μπει στη χρήση, αν η χρήση έχει γίνει εξάρτηση, πώ πώς επιδρά στη ζωή του. Η έφηβη, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό είναι ακόμα σε έναν πειραματισμό. Ε, και εκεί αυτό που βλέπουμε στους εφήβους στις νεότερες ηλικίε είναι πια κοινέ μορφές εξαρτήσεων, οι μη φαρμακολογικές. Δηλαδή... Που εδώ ανή, δηλαδή ε, η εξάρτηση από το διαδίκτυο, η εξάρτηση από τα παιχνίδια, το gaming που λέμε που στους ενήλικες πολύ συχνά έρχεται ως ο παπάς που δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πούμε αυτά <Στυξά> ναι, 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 <Στυξά> βέβαια, <Στυξά> τα, τα... τα τυχερά παιχνίδια, ο, ο τζόγος ναι, 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 με ναι, τη ναι. μορφή ο παπ πλέι, στίχημα κλπ που και αυτό υπάρχει πολλές φορές και ποδοσφαιρικά Ακριβώ, ακριβώς θέλω να σε ρωτήσω βασικά αν όσο πιο νέος είναι κάποιος έχει περισσότερες πιθανότητες να απεξαρτηθεί αυτό το ερώτημα είχα Mm. Έκανα αυτή την ερώτηση με αυτό το σκεπτικό, σω αν κάποιο είναι πιο νεαρός mm -hmm. έχει περισσότερε πιθανότητε να απεξαρτηθεί παρά κάποιον που είναι πιο μεγάλο. Mm. Είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Ε, θα πω σίγουρα ότι και με τη λογική της, τη φιλοσοφία τη πρόληψη, όσο πιο έγκαιρα παρέμβούμε. τόσες περισσότερε είναι οι πιθανότητε να έχουμε μια καλή πορεία. Ταυτόχρονα βέβαια, ειδικά όταν μιλάμε για εφήβους, χρειάζεται να κάνουμε πολλή δουλειά και με το οικογενειακό περιβάλλον και το ευρύτερο πλαίσιο. Είναι, είναι ιδιαίτερη βέβαια και εκεί η συνθήκη, έτσι, γιατί μπορεί να δουλεύουμε με τον έφηβο και με την οικογένεια, αλλά ο έφηβος επιστρέφει στους ομότιμους που λέμε, στις παρέες, που είναι μια πολύ ισχυρή επιρροή σε αυτές τις ηλικίε, επιστρέφει σε ένα σχολικό περιβάλλον, όπου... Και έξω σχολικό που όλες οι δυσκολίε και όλα αυτά που τον, τον απασχολούν είναι εκεί, είναι περίπλοκα τα πράγματα, δεν θέλω να τολμήσω να κάνω μια τέτοια, ναι. ας το πω, πρόγνωση γιατί αυτό που βλέπουμε επίση εμείς τουλάχιστον με τους ενήλικες είναι ότι ένας άνθρωπος μπορεί να έρθει ξανά και ξανά στο πρόγραμμα, να προσπαθήσει, να διακόψει την προσπάθεια, να επιστρέψει στη χρήση, στα ναρκωτικά υποτροπή που λέμε και κάποια στιγμή, Κάποια προσπάθειά του, σε κάποια φάση τη ζωή του να είναι έτσι τα πράγματα και να είναι ένα αυτό σε μια ετοιμότητα προσωπική και συνειδησιακή που τελικά να δουλέψει. Δεν μπορούμε πάντα δηλαδή να προβλέψουμε πώ θα πάει. Ναι. Υπάρχουν πάντα οι απρόβλεπτοι παράγοντε. Σίγουρα όμω είναι πολύ σημαντικό ο βαθμό προσωπική ετοιμότητα. Πολύ. Πολύ. και επίσης το αν μπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί τις επιπτώσεις που έχει σε όλα τα το πόσο έχει αποδιοργανωθεί η ζωή του ας πούμε, η σχέση με τα παιδιά του που βρίσκεται εργασιακά ε, αν μιλάμε πια και για μια οικονομική δυσλειτουργία αν και θα βάλω εδώ και το εξή στην κουβέντα, ότι με, με τις, επειδή αλλάζει και το προφίλ του χρήστη διαχρονικά, στο σήμερα ας πούμε, ενώ μέχρι και πριν λίγες δεκαετίες η ηρωίνη ε, ήταν η κυρίαρχη ουσία χρήση και ξέρουμε τώρα τι συσχετισμού, τι συνειρμούς κάνουμε ηρωίνη, πεζοδρόμιο, περιθώριο, έχει υπάρχει μια τέτοια εικόνα. Στο σήμερα ας πούμε η κόκα. Είναι, είναι κυρίαρχη ουσία. Η κάναβη επίση είναι όλο και πιο δημοφιλή. Και επίση στην κουβέντα να βάλουμε το πόσο από πολλέ κοπιέ απενοχοποιείται η χρήση τη κάναβη. Δεν θα πόσο μιλήσω πόσο για θεραπευτική. Θέλει πόσο πολύ, πολύ ανησυχώ για τη χρήση τη κάναβη και για το mm. γεγονό ότι πλέον γνωρίζουμε ότι μπορεί να προκληθεί και κάναβη ιδιού σε Ακριβώ. Ακτοτική συνδρομή η οποία να είναι λόγω τη κατάχρηση καρναβή ή ακόμη και τη χρήση καρναβή. Mm. Όχι μόνο τη κατάχρηση. Εγώ τη φοβάμαι πάρα πολύ την κανάβη. Την mm. καρναβή που τη χρησιμοποιούν οι άνθρωποι ω ένα ψυχαγωγικό ναρκωτικό. Δεν μιλάω για τη φαρμακευτική κρίση, που εκεί είναι διαφορετική η συνθήκη. Αλλά Έτσι, έχω μεγάλη ναι. ανησυχία, Ειρήνη. Πολύ με... Είναι εντάξει που δεν σήλω εδώ τον Ειρήνη και σήμερα. Αλίμονο, αλίμονο. δεν θα ένιωθα καθόλου καλά αν είχαμε τέτοιε αποστάσει. Έχω μεγάλη ανησυχία για την νεολαία μα και για το γεγονό ότι υπάρχει αυτή η γενικότερη απενοχοποίηση τη χρήση κάναβη σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Αμερική, σε εκείνε τι πολιτείε που έχει αποποινικοποιηθεί. Και... και έχω ανησυχίε mm. μεγάλες. μεγάλε. Ναι. Και επίση, κυκλοφορούν και κάποιε άλλε, κατά τη γνώμη μου, λαθασμένε απόψει για την χρήση κάναβη. Εσύ θα μου το πείτε ότι δεν είναι και τόσο εθιστική και καλά, ότι... Mm. Φυσικά, είναι ισχυρότατη η ψυχολογική εξάρτηση ε, στην κάναβη. Και η κάναβη είναι, είναι από εκείνα τα, τα ναρκωτικά, από εκείνε τι ουσίε που ε, βοηθούν. Θα το βάλω σε εισαγωγικά πάρα πολύ τον άνθρωπο, ο οποίο έχει ζητήματα με την κοινωνικοποίηση του, την εξωστρέφειά του, τι σχέσει του. Φαίνεται να βοηθούν το να μπορεί να γίνει πιο εξωστρεφής, να πλησιάσει ανθρώπους αφήνοντας την άκρη τάχη και τις ανασφάλειες που μπορεί να προκαλεί η σύνδεση με τους ανθρώπους. Και επίσης πάρα πολλοί άνθρωποι το χρησιμοποιούν ως ένα... Ε, φυσικό για τους ίδιους, ε, άρα και ανώδυνο για τους ίδιους, ε, ηρεμιστικό. Είναι ένα, δηλαδή πίνω λέει ένα τσιγάρο για να μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Πώς κάποιος άλλος θα πιει ένα ουίσκι και εδώ θα βάλω και το... Δεν είναι το ένα, δεν είναι το ένα τσιγάρο απαραίτητα ή το ένα ουίσκι ή τα πέντε και η συχνότητα. Είναι πολύ σημαντικό ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε μια ουσία. Αν η ουσία λειτουργεί ως ένα φάρμακο, ως κάτι το οποίο θα μας βγάλει από μια δύσκολη θέση, θα μας ε, ναρκώσει, θα κουκουλώσει δύσκολα συναισθήματα, θα μας κάνει να ξεχαστούμε. Αυτό είναι ένα, αν είχα το καμπανάκι θα το βαρούσα κι εγώ όπως βαράσεις τα νικά σου, <laughs> Α, μράβο. Αυτό είναι, είναι καμπανάκι για το τι συμβαίνει με εμά και, και, το πώς χρησιμοποιούμε μια ουσία. Ε, ναι, για την κάναβη που είπες λοιπόν και όλα τα παραγωγά της, τα οποία είναι πολλά πια και τα συνθετικά στο εμπόριο και με διάφορες μορφές, που μπορεί να είναι Άθετα και πάρα πολύ επικίνδυνα. και τα νοθευμένα που μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Από το στόμα εγώ. μου το πήρε, γιατί εγώ, εγώ δεν έχω εξειδικεύσει στι εξαρτήσει και στην απεξάρτηση. Αλλά λόγω τη κλινική μου πείρα, συνάντησα πολλέ περιπτώσει. Του οποίου φυσικά παρέπεμψα σε ειδικού, που μιλάμε για σοβαρά προβλήματα και σωματικής και ψυχικής υγείας που προκύπτουν από τη χρήση. Ναι, και... και δεν ξέρεις εκεί έξω αυτό που αγοράζεις τι είναι. <coughs> ακριβώς, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, όταν είσαι σε μια συνθήκη όπου ψάχνεις απεγνωσμένα κάτι να πιεις, θα πάρεις ό,τι βρεις, θα πάρεις και θα πιεις. Ε, πάνω σε αυτό να πω ότι μια νέα πραγματικότητα στην θεραπευτική πράξη, ας πούμε, στην απεξάρτηση, είναι αυτό που λέμε τα προγράμματα διπλής διάγνωσης. Όπου Έσομαι καταλήγουν... Όπου εκεί ε, που έχουμε και εμείς ένα τμήμα διπλής διάγνωσης ε, είναι άνθρωποι οι οποίοι ε, είτε προϋπήρχε πρόβλημα ψυχιατρικό, οπότε έρχεται η χρήση με έναν τρόπο να λειτουργήσει κατευναστικά. Ε, 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 Σαν self-medication, ε, αυτοθεραπεία τροποντίνα. Ε. Ακριβώ, ακριβώ, που βέβαια είναι βαθύτατα προβληματικό, γι' αυτό και οι άνθρωποι ε, φτάνουν μετά στα, στα προγράμματα. Είτε είναι και το αντίστροφο, αυτό που είπε. Ε, η η η, η οποία μπορεί να ανοίξει, ή ψυχοτικά τέλο πάντων συμπτώματα, έπειτα από χρήση κάναβη, εάν υπάρχει και ένα τέτοιο υπόβαθρο. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που δεν είχαν μέχρι τη χρήση τουλάχιστον, δεν είχαν ποτέ ψυχιατρικά ζητήματα και από εκεί και μετά μπαίνουν σε, μια κατα... σε αυτό που λέμε διπλή διάγνωση, όπου χρειάζεται παρακολούθηση και υποστήριξη και για την απεξάρτησή τους, αλλά και ταυτόχρονα και η ψυχιατρική φροντίδα. Και εκεί είναι, είναι, είναι ακόμα πιο περίπλοκο το, το ζήτημα. Καταλαβαίνεις ότι Μι μιλάμε λέω, για έχει ανθρώπους... και δομική ζημιά εγκέφαρη. Ναι, ακριβώ. Δομική ακριβώς. ζημιά. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Και καλά κάνει. Έτσι πολλή δάμη είναι Ακριβώς. ζημιά η οποία δεν φτιάχνεται. Ένα ναι. άνθρωπο ο οποίο έχει πάθει ψυχοσική συνδρομή, η οποία προκλήθηκε από κατάχρηση ουσιών, δεν πρόκειται mm. ποτέ να, να είναι καλά. Πρέπει πάντοτε να παίρνει αντιψυχοτική θεραπεία και να βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Mm -hmm. Και οπωσδήποτε αν συνεχίσει την κατάχρηση. Η τη χρήση απλώ των παράνομων ουσιών μπορεί να χειροτερέψει ακόμη περισσότερο mm. Mm -hmm. η ψυχική του υγεία. Κάνει πολύ καλά και το τονίζει. Ακριβώ για να, α, να βάλουμε λίγο όσο μπορούμε τι δικέ μα αγωνίε και τα δεδομένα. Δηλαδή, στο ότι όχι, δεν είναι ούτε απλή, ούτε ανώδυνη, ούτε κίνδυνη η, η χρήση κάναβης και των παραγόγων τη. Ε, και σκέψου τώρα, α πούμε, ότι μιλάμε πια για ανθρώπου. Φαντάσου, πώ είναι να έχει ούτω ή άλλω να ζει με μια ε, ψυχιατρική διάγνωση, έτσι, με μια ψυχιατρική δυσκολία. Ε, μπαίνει και ένα δεύτερο εξίσου ε, πολύ μεγάλο ζήτημα τη εξάρτηση και απεξάρτηση. Και θα πω εδώ ότι είναι και ο στιγματισμό. Θα τολμήσω να το πω αυτό. Είναι διπλό και ο στιγματισμό. Όταν υπάρχει. Ο και ψυχική διά... και ψυχιατρική διάγνωση ταυτόχρονα και παράλληλα. Είναι ακόμα πιο περίπλοκο και δύσκολο. Ναι, δεν ξέρω, Οπότε, εκεί να ξεχωριστά. είμαι πολύ προβληματισμένη για το πώς μπορούμε να, να ενημερώσουμε τα παιδιά μας. Η ομάδα ομοτήμων που ανέφερες προηγουμένως παίζει τεράστιο ρόλο στην εφηβεία και η ανάγκη αποδοχής από την ομάδα ομοτήμων mm -hmm. και λυπής ενημέρωση των παιδιών. Ναι. Τώρα, όσον αφορά στην πρόληψη της με τα παιδιά... Πάλι, εγώ θα μπω στα δικά μου τα σκεπτικά. Ξέρει ότι με απασχολεί πάρα πολύ το στυλ τη προσωπικότητα που θα υιοθετήσει ένα παιδί. Και στα πλαίσια τη διαπαιδαγώγηση ενό παιδιού, σε συνεργασία με τη ψυχοεκπαίδευση ενό παιδιού, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να του εμπνεύσουμε να υιοθετήσουν ένα υγιέ στυλ προσωπικότητα. Για παράδειγμα, ο μικρό μου ολιό που είναι 8 ετών τώρα, αν του πω, Ξέρει, Νικόλα μου. Οι ναρκισιστές είναι αυτοί που επιλέγουν να γίνονται addicts, να εθίζονται σε παράνομες ουσίες, να εθίζονται στο αλκοόλ κλπ. Θεωρώ πως αυτό θα είναι αποτρεπτικό για τον ίδιο, γιατί στο μυαλό του τώρα, σε αυτή την ηλικία, το να είσαι ναρκισιστής είναι ό,τι χειρότερο. Mm -hmm. Τώρα αυτό είναι και λίγο αστείο. Αν όμως προσπαθούσαμε ως γονείς να εμφυσίσουμε στα παιδιά μας μια πνευματική διάθεση ώστε να εξελίσσονται σε όλο πιο πνευματικές προσωπικότητες που να επιλέγουν τον δρόμο της αρετής αντί το δρόμο της κακίας πιστεύεις ότι αυτό θα ήταν βοηθητικό ώστε να προλάβουμε τυχόν εθισμούς mm. Ε, νομίζω αυτό που θέτεις, έτσι όπως το συζητάς, ε, νομίζω ότι είναι ακριβώς και το πνεύμα και τη φιλο... η φιλοσοφία της σημερινής πρόληψης, των σημερινών προγραμμάτων πρόληψης. Ε, δηλαδή, ας βάλουμε ένα δεδομένο, καμία ουσία από μόνη τη δεν είναι κολλητική. Δηλαδή, το να δοκιμάσουμε μια-δυο φορέ να πειραματιστούμε ω έφηβοι, για παράδειγμα, ή και λίγο αργότερα, δεν σημαίνει ότι θα κολλήσουμε. Οι άνθρωποι που κολλάνε και μιλάμε πια από χρήση, κατάχρηση, εξάρτηση, είναι άνθρωποι που έχουν τους δικούς τους λόγους για να κολλήσουν. Γιατί υπάρχουν κενά, γιατί υπάρχουν ανεπάρκειες, γιατί υπάρχουν τραύματα και σε όλη αυτή την πορεία δεν είχαν την υποστήριξη, το πλαίσιο και το οικογενειακό και το ευρύτερο σχολικό κοινωνικό θα πω εγώ, ώστε να ενδυναμωθούν και να διαμορφώσουν ακριβώς και τις αξίες τους, αλλά και τα εργαλεία για να διαχειρίζονται τις δυσκολίες, έτσι ώστε να μπορούν να πούν όχι για να μπορούν να βάλουν όρια. Ε... Και μπορείς να το σκεφτείς κιόλα, ότι η εξάρτηση είναι ένας άλλος τρόπος για να χρησιμοποιήσεις μια ουσία, όχι έναν άνθρωπο, μια ουσία για να διαχειριστείς έξω από σένα τα δύσκολα μέσα σου. Δεν είναι έτσι και ουσία ως διαφυγή. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ε, και εξάλλου τα προγράμματα πρόληψης κατ' σαφώς θα υπάρξουν και οι ενημερώσεις για τις ουσίες, για τα ναρκωτικά κλπ. Αλλά ο στόχος ποιο είναι να μπορέσουμε να δουλέψουμε με τα παιδιά σε επίπεδα δεξιοτήτων επικοινωνιακών, να δουλέψουμε τη διεκδικητικότητα ας πούμε, ε, τη διαβεβαιωτικότητα, το πώς είναι σε σχέση με τα όρια τους, με τον εαυτό τους, με το πώς να βάζω όρια στους άλλους, τι σημαίνει να λέω όχι, πώς μπορώ να λέω όχι όταν δεν νιώθω καλά, τι κάνω όταν νιώθω ότι με έναν τρόπο παραβια... πάω να παραβιαστώ σε μια συνθήκη από έναν άλλον άνθρωπο. Αυτά είναι όλα δεξιότητες, εγώ θα πω ταυτόχρονα και Εκεί είναι που καλλιεργούμε ακριβώ και αξίε, όπω είναι η ομάδα, ε, η φιλία. Ε, χρειαζόμαστε να νιώθουμε ότι είμαστε ενταγμένοι σε συλλογικότητε, σε οικογένειε, σε σχέσει με ανθρώπου όπου νιώθουμε καλά, όπου νιώθουμε αποδεχτοί, όπου μπορούμε να προσδώσουμε μια τέτοια αξία στον εαυτό μα, όπου να νιώθουμε εντάξει, να μην έχουμε τέτοιε ανασφάλειε που να, να χρειαζόμαστε άλλα πράγματα έξω από εμά και μάλιστα καταστροφικά για να νιώθουμε καλά ή να μπορέσουμε να διαχειριστούμε. Τις δυσκολίες. Ε, εκεί, εκεί πηγαίνει και δουλεύει και αυτή είναι η φιλοσοφία της πρόληψης. Και φυσικά ε, όσο πιο κοντά είμαστε και έχουμε μια σχέση με το παιδί μας επικοινωνίας, αποδεκτική, ασφαλή, ανοιχτή, τόσο πιο εύκολα τα παραμικρά καμπανάκια, τα παραμικρά κόκκινα σημαία θα τα δούμε πιο εύκολα. Και θα, άρα λοιπόν θα μπορέσουμε και να, να είμαστε εκεί δίπλα και να κάνουμε ό,τι παρέμβαση μπορεί να χρειαστεί. Μπορεί να μα πει μερικά από αυτά τα σημεία και τα κόκκινα. Mm -hmm. Γιατί είμαι σίγουρη ότι αρκετοί γονεί παρακολουθώντα αυτό το κομμάτι τη συζήτηση μα θα το ρωτήσουν και στα σχόλια. Mm -hmm. Ποια είναι τα σημάδια που θα έπρεπε mm -hmm. να με ανησυχήσουν σοβαρά σε σχέση με το παιδί μου, που συνήθω mm -hmm. στην εφηβεία που ξεκινούν τέτοιου είδου ανησυχίε, mm -hmm. mm -hmm. ότι μπορεί yeah. ίσω να κινδυνεύει να μπλέξει μεθισμού. Mm -hmm. ε, αρχικά να, να πω ότι ναι, κάποια πράγματα μπορεί να μοιάζουν σημαία κόκκινα χωρίς να είναι πάντα απαραίτητα, ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας της εφηβείας. Ωστόσο, ε, αν δούμε ότι δεν μιλάμε απλώς για μια πιο εσω, μια εσω, εσωστρεφή στάση ίσως, που όμως δεν έρχεται από μόνη της, δηλαδή μια απομόνωση του παιδιού ή μια απομάκρυνση. Είναι κόντρα στο χαρακτήρα έχει... του που μπορεί να είναι ακριβώς να είναι κόντρα στο χαρακτήρα του ή ε, μεγαλύτερη αντιδραστικότητα ενδεχομένως ε, που, που, βέβαια η εφηβεία πολύ συχνά πάει παράλληλα και με τον αρχίζω να λέω και τα δικά μου όχι και να αποδομώ ε, παρόλα αυτά αλλαγέ στη διάθεση πολύ έντονες που εγώ νομίζω ότι λειτουργεί, ειδικά αν έχουμε μια καλή σχέση, λειτουργεί λίγο και το διαστητικό κομμάτι. Δηλαδή, με έναν τρόπο μπορεί να ξεχωρίσουμε ότι αυτό είναι τώρα στα πλαίσια τη εφηβεία ή κάτι γίνεται άλλο. Ε, το να αρχίσει να παραμελεί πολλοί δραστηριότητε. Αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδεικτικό. Δηλαδή, εν, αν ήταν ένα παιδί το οποίο διάβαζε αρκετά, ήταν συνεπέ στα προγράμματά του και τώρα ξαφνικά δεν θέλει να πάει, παράδειγμα, στο μπάσκετ, τόσο πολύ του άρεζε. Θέλει να βγαίνει πολύ περισσότερο με τους φίλους, δεν έχουμε ακριβώς και εικόνα ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι, τι, που πάνε, τι κάνουν. Τέτοιες αλλαγές στην καθημερινότητα, στην συμπεριφορά και στη διάθεση μπορούν να αποτελέσουν ίσως ε, καμπανάκια ότι μπορεί κάτι να αλλάζει, αλλά με μια ροή τέτοια. Ναι, ότι... Πώς το διαπιστώνω, γιατί μπορεί να ρωτήσει ένα παιδί μήπως συμβαίνει κάτι που θες να μου πεις και να σου πει όχι, όλα καλά Mm -hmm. Μπορεί να ρωτήσει, mm -hmm. μήπω έχει δοκιμάσει κάτι και σου άρεσε mm -hmm. και το ξανά και να πει όχι. Δηλαδή είναι πολύ συχνό φαινόμενο ένα έφηβο που έχει αρχίσει να κάνει χρήση να αρνείται τη χρήση. Mm -hmm. Πώ το, ναι. το, το διαχειριζόμαστε, Πώ το διακρίνουμε, Δηλαδή, ψάχνουμε τα πράγματα του παιδιού για να δούμε αν υπάρχουν. Σύνεργα μέσα στα πράγματα του, μπορεί να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Είναι, είναι, είναι δύσκολη φάση. Ε. Ναι. Το έχω ακούσει για γονιό, ο οποίο το έχει μάθει τυχαία. Δηλαδή, ε, περνούσε έξω από το δωμάτιο του παιδιού του, την ώρα που το παιδί του θεωρούσε πόσο ο γονιό ήταν στη δουλειά και άκουσε τηλεφωνική επικοινωνία που έκανε το παιδί με έναν φίλο του που μιλούσαν για τη χρήση. Και εκεί έπαθε και τεράστιο σοκ, από ό,τι μου έλεγε, γιατί δεν περνούσε, λέει, ποτέ από το μυαλό μου ότι θα μπορούσε το παιδί μου να κάνει χρήση. Mm -hmm. Και έτυχε να το... Να το ακούσει, όχι να το κρυφακούσει... να το ακούσει χωρί να... να ήταν ο σκοπό του τηλεφωνήματος αυτούς. Ναι. Χωρί να είναι κατεξοχήνη... Δεν είναι η ειδικότητα. Δεν είναι η ειδικότητα. Παρόλα αυτά, αυτό που μπορώ να πω... είναι ότι σίγουρα δεν βοηθάει... το να δείξουμε πανικοβλημένοι... ή να πάρουμε μια πολύ κριτική... επικριτική στάση στο παιδί. Διδακτική θα έλεγα. Ξέρουμε πια σήμερα ότι οι διδακτικές τάσει δεν δουλεύουν, ούτε το να γίνουμε ενδεχομένω τιμωρητικοί με έναν τρόπο. Είναι, είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να, να παραμείνουμε όσο γίνεται εκεί για το παιδί μας, ό,τι και να συμβαίνει, να δίνουμε σταθερά το μήνυμα ότι είμαστε εκεί για να συζητήσουμε. Ε, σαφώς χρειάζεται να βάλουμε ενδεχομένω και κάποια όρια ή να συζητήσουμε πιο ανοιχτά, αλλά εγώ θα πω ότι οτιδήποτε πια μας δυσκολεύει τόσο, υπάρχουν τα κέντρα πρόληψης. Άμπρα. Όπου εκεί οι άνθρωποι μπορούν να απευθυνθούν και υπάρχουν κέντρα, είναι τομεοποιημένη πια η υγεία, δηλαδή ανάλογα με το πού κατοικεί ο κάθε άνθρωπος, θα ψάξει στο ίντερνετ, θα βρει στο πού να απευθυνθεί και θα... Κέντρα πρόληψη να... πρόληψης στην περιοχή του. Έτσι, έτσι, έτσι. Νομίζω είμαστε πια σε μια φάση όπου έχουμε τόσες πολλές υπηρεσίε εξειδικευμένε για κάθε ζήτημα. Ε, οπότε μπορούμε να τι αξιοποιήσουμε. Ναι, ναι. Κάθε ναι. φορά που βρισκόμαστε σε δυσκολία και ερωτηματικά. Ναι, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι εξαιρετικοί επιστήμονες όπως εσύ εργοδοτούνται σε τέτοιες δομές. Mm. Δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν υπάρχει τόσο εξειδικευμένο προσωπικό και έμπειρο και ικανό όπως υπάρχει στο δημόσιο τομέα. Δεν το έχουμε στο μυαλό μας, δεν το γνωρίζουμε, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, τις ταινίες, ξέρω εγώ, του Hollywood ή τις σειρέ, τις αμερικανικές, mm -hmm. οι οποίες παρεμπιπτόντως προωθούν συνεχώς τη χρήση αλκοόλ, από mm -hmm. <laughs> τον καιρό που έχει απογορευτεί το κάπνισμα στις ταινίες, συνεχώς είναι ένα μπουκάλι κρασί ή ένα μπουκάλι ουίσκι και πίνουν, και στις, mm. το παρατήρησε και εσύ αυτό, δεν είναι. Ναι, φυσικά. Είδατε έμμεση διαφήμιση συνεχώ τη συνοποσία και τη χρήση mm. αλκοόλ. Και βλέπουν, α πούμε, ότι ο Τάδε, διάσημο ηθοποιό, έχει πάει σε ένα ιδιωτικό κέντρο απεξάρτηση κλπ. κλπ. Και δεν συνειδητοποιούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλέ υπηρεσίε και στελεχωμένε από, από πολύ ικανό και έμπειρο προσωπικό. Και στην Κύπρο το ίδιο. Ναι, τώρα ανοίγει βέβαια, μία, βάζεις στη συζήτηση ένα καινούριο δεδομένο που δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Δηλαδή, από τη είναι λίγο στην κουλτούρα μας να υποτιμούμε τη δημόσια υγεία. Βέβαια, έχει ψηφιστεί πια ένα νομοσχέδιο το οποίο θα επηρεάσει τον τομέα της ψυχικής υγείας και τις εξαρτήσεις. Πότε βγαίνει αυτό, πότε θα μπει σε εφαρμογή αυτό. Θα εφαρμοστεί από 1η Πρώτου του 2025. Τι προνοεί αυτό αυτός ο νέος νόμος. Ναι, περισσότερο... Για, ναι, για τον τομέα της εξάρτησης θα πω ότι θα γίνει ένας... Υπάρχουν, υπάρχουν σαφώς πολλά θετικά στοιχεία σε αυτό, ότι θα γίνει ένας ενιαίος φορέας ε, για την α, πρόληψη και την αντιμετώπιση των α, ναρκωτικών... Ε, δεν ξέρουμε ακριβώ πώ θα γίνει στην πράξη. Δηλαδή, σταδιακά τα διαφορετικά προγράμματα, ο πλουραλισμό των προγραμμάτων, δεν ξέρουμε τι μορφή θα πάρει. Αν θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε ω ξεχωριστά προγράμματα, δηλαδή, ω κεφαά, ω. Ως... Υπάρχει περίπτωση να συγχωνευτούν και να επιβληθεί άνωθεν μια κατεύθυνση διαφορετική, γιατί όπως μου είπες, πρωτού ξεκινήσουμε να βιντεοσκοπούμε, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις και όσον αφορά στην αιτιολογία των εξαρτήσεων και όσον αφορά στη θεραπεία αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Θες να μας πεις λίγο για αυτές. Mm -hmm. Ναι, ναι. έτσι σύντομα θα να πούμε ότι υπάρχει αυτό που λέμε το, το μοντέλο της ασθένειας για την εξάρτηση, ότι η ασθένεια είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος του εγκεφάλου, mm. ε, άρα υπάρχει πρόβλημα. Την οποία διαφωνώ πλήρως εγώ με αυτή την, mm. την προσέγγιση και τη mm. θεωρητική προσέγγιση ως την αιτιολογία mm. και ως την θεραπευτική αντιμετώπιση. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά, θέκλα, αυτό είναι το κυρίαρχο μοντέλο σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο και ω προ την αιτιολογία και ω προ τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Και αυτό είναι μια δική μου έτσι, προσωπική εκτίμηση και συναδέλφων στον χώρο. μα κοίταξε, Ειρήνη, μου συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά παρακολουθούσα πρόσφατα το, τη σειρά ντοκιμαντέρ ντόψικ, δεν ξέρω αν την έχει δει, που είναι μια σειρά που έχει να κάνει με, το, με την οξικότητη, αυτή την ουσία που mm. θέρισε στην Αμερική. Όπως Όπω το προωθούσαν, ότι ήταν η κακή ουσία η οποία προκαλούσε εθισμό στους ανθρώπου και ο τρόπο για να ξεφύγει από τον εθισμό είναι να κάνει την υποκατάσταση με τη μεθαδόνη, τα άλλα φάρμακα κλπ. Η οποία μεθαδόνη και τα άλλα φάρμακα επίση παράγονται από φαρμακευτικέ εταιρείε, οι επίσης... ναι. οποίε αυτό είναι το κυρίαρχο μοντέλο και ο δικός μου φόβος και η αγωνία μου είναι ότι αυτό έρχεται τώρα και με, με τις αλλαγές αυτές. Δηλαδή θα μπορούσε να επικρατήσει αυτό το μοντέλο και να ανεξάρτητες δομές όπως τις δικές σας που εσείς ακολουθείτε την ψυχοκοινωνική προσέγγιση, δεν είναι έτσι. Ακριβώς, ναι, ναι. Δηλαδή και στην φύλιο... αιτιολογία και στη θεραπεία. Ακριβώ, ναι. Χωρί υποκατάστατα, χωρί άλλε ουσίε. Είναι στεγνή η απεξάρτηση. Ακριβώ χρειαζόμαστε και να δουλέψουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, επανενταξιακά. Ε, θα σου πω φορώ, κάτι όπως... τώρα. Θα σου πω κάτι τώρα. Μιλήσαμε με την Ειρήνη, μιλήσαμε αρκετά πριν αρχίσουμε να βιντεοσκοπούμε. Και κυρίω αναφέροντα κοινού γνωστού που έχουμε από το Αριστοτέλειο. Εσύ τον πρόλαβε τον Μακαρίτη, τον Σταύρο, τον Παλογιάννη, τον νευρολόγο, τον ψυχίατρο. Όχι, Okay. Δίδασκε την εποχή τη δικιά μου ε, νευροψυχολογία, την οποία ήταν ένα μάθημα που παίρναμε από την ιατρική σχολή. περιττώ να σου πω ότι πήρα πέντε σε αυτό το μάθημα. Ε, ήταν το μοναδικό πέντε που μου άρεσε όλο το πανεπιστήμιο, γιατί συνεχώ είχα ερωτήσει, ερωτήσει, ερωτήσει. Λοιπόν, τελειώνω τι σπουδέ μου, μετακομίζω στην Κύπρο. Θυμάμαι τη φάση έτσι πολύ καθαρά γιατί ήμουνα μόλι πήρα το πτυχίο μου γιατί είχα και το Λάζαρο το γιο μου στο Μάρσιπο. Mm. Και έρχεται ο Σταύρος Ομπαλογιάννης ο οποίος ήταν όχι μόνο ψυχίατρος και νευρολόγος. Τότε ακόμη χρησιμοποιούσαν και τις δύο ειδικότητες και ψυχίατρος και νευρολόγος ενώ δίδασκε νευρολογία στην ιατρική σχολή και δίδασκε φυσικά και στη θεολογική σχολή. Mm. Με πολύ στενέ διασυνδέσεις με το Άγιο Όρος, τις θρησκευτικέ οργανώσεις κλπ. Έρχεται στην Πάφο τη Κύπρου καλεσμένος από το Σύνδεσμο Ιατρών τη Πάφου, ο πρόεδρο του συνδέσμου τότε ήταν ένα αστροσκόληπτο γιατρό, να μιλήσει σε ένα ξενοδοχείο για τι εξαρτήσει. Εντάξει. Και παρόν ήταν και ο τότε δεσπότη τη Πάφου που ήταν ο προηγούμενο αρχιεπίσκοπος τη Κύπρου που πέθανε πρόσφατα. Πάω εγώ στην, στην ομιλία του με τον γιο μου στο Μάρσιπο. Ήτανε, πρέπει να ήταν Νοέμβριο του 1998 κάνει την ομιλία του και τελειώνει και λέει «Δεν υπάρχει καμία σωτηρία από τις εξαρτήσεις». Η μόνη σωτηρία είναι η πρόληψη και η μόνη πρόληψη είναι να παίρνετε τα παιδιά σας στο κατηχητικό, να τα έχετε κοντά στην εκκλησία γιατί διαφορετικά μπλα 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 και μετά τελειώνει την παρουσίαση του παρουσιάζοντας κάποια slides που έδειχναν κάποιες φέτες εγκεφάλου ναρκωμανών και έδειχνε τη φθορά που έπαθαν οι φέτες εγκεφάλου ναρκωμανών. Οπότε εγώ σηκώνω το χέρι μου, του λέω κύριε Μπαλογιάννη να σας ρωτήσω κάτι, μου λέει ναι. Του λέω αυτοί οι ναρκωμανοί που έχετε εκεί πέρα τις φέτες εγκεφάλου τους είναι δοντανοί φυσικά και ηξερότητα, πτωματικές οι φέτες εγκεφάλου. Μου λέει όχι έχουν πεθάνει. Του λέω από τι έχουν πεθάνει. Μήπως έχουν πεθάνει από ναρκωτικά του λέω. Άρα τώρα μας δείχνετε μια φωτογραφία κάποιου που είναι στο τελικό στάδιο τη εξάρτηση σε σημείο που έχει πάθει τεράστια φθορά εγκέφαλο του και μα λέτε ότι δεν υπάρχει καμία θεραπεία, υπάρχει μόνο πρόληψη με τον Άσε Θρησκόληπτο. Και τι έχετε να πείτε για όλε τι στεγνέ μονάδε απεξάρτηση, Γιατί εγώ φοιτήτρια του Ζαφυρίδη ήμουνα και μαθήτρια του Ζαφυρίδη ήμουνα. Με τον διευθυντή σου είμαστε συμφοιτητέ. Mm. -hmm. Και σηκώνεται. Ο, ο ιατρό, ο οποίο ήταν αυτό που προσκαλεί, θέκλα, κάτσε κάτω. Πώ μιλά έτσι στον κύριο καθηγητή, τον καλέσαμε εδώ για να μας διδάξει και εσύ αφισβητείς αυτά που λέει. Τελειώνει η διάλεξη. Κάθονται εκεί στο ξενοδοχείο ο, ο δεσπότης, ο πατέρας μου και ο Μπαλογιάννης. Και του λέει ο πατέρας μου, ήθελε και λέει τα φοιτήτρια σας. Λέει, ο, πρέπει να πήρε δέκα εσύ στην ευρωψυχολογία. Του λέω, όχι ένα πέντε πήρα. Του λέει, δεν ήμουν καλή φοιτήτρια. Και μου λέει, πώς το σκέφτηκες αυτό. Ε? του λέω, είναι πάρα πολύ απλό. Του λέω, δηλαδή, Πώς μπορεί να μα δείχνει φέτες εγκεφάλου κάποιου που βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει πεθάνει από την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών και πάνω σε αυτό να επιχειρηματολογεί για το ότι δεν υπάρχει απεξάρτηση και δεν υπάρχει θεραπεία. Στο μοντέλο της ασθένεια, ακόμα και σήμερα, ε, δεν έχουμε εκείνες τις α, ερευνητικές α, πληροφορίες που να το στηρίζουν με έναν τρόπο συνολικό και επαρκή. Δηλαδή, αρχικά, να, να βάλω λίγο στη συζήτηση αυτά που είναι ερωτηματικά ή κενά, τέλος πάντων, στο σήμερα. Το μοντέλο της ασθένειας έχει στηριχθεί ως προς τη θεραπευτική του πρακτική, στα υποκατάστατα της μεθαδόνης και της βουπρενορφίνης κυρίως, που είναι αυτά που χορηγούνται και στις μονάδες υποκαταστάτων σήμερα και στη χώρα μας, που είναι, είναι, είναι παράγωγα ε, συνθετικά ε, του οποίου, τα οποία φτιάχτηκαν ως φάρμακα γύρω στο 1940 45 κάπου εκεί στη Γερμανία, ε, ως φάρμακα για την εξάρτηση τότε από την ηρωίνη και από τα οπιοειδή παρόλα αυτά δεν έχουμε στο σήμερα ε, υποκατάστατα για τις υπόλοιπες ουσίες. Δηλαδή τι θα γίνει με την κοκαΐνη, με τις αμφεταμίνες ας πούμε, με την κάναβη. Ακόμα δεν υπάρχουν. Παρόλα αυτά το μοντέλο αυτό ως προς τη θεραπεία του είναι στηριγμένο σε αυτό. Επίσης είναι ένα μοντέλο το οποίο ακριβώς... Δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις στις συμπεριφορικές εξαρτήσεις, που είναι ένα πολύ μεγάλο κενό. Ακόμα, δεν μπορεί να τι εξηγήσει. Ε, και επίση, να βάλουμε στην κουβέντα το ότι ο εγκέφαλο είναι ένα τόσο εύπλαστο και ευμετάβλητο ε, όργανο, το οποίο συνεχώ αλλάζει. Είναι μενόμενο η χρήση ουσιών να επιφέρει αλλαγέ στον εγκέφαλο. Ε, Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε με τόση ασφάλεια εκτιμώ, να, να προβλέψουμε το πώ θα συνεχίσει ένα εγκέφαλο ενό ανθρώπου που παίρνει ουσίε, όπω αντίστοιχα και ενό ανθρώπου που δεν παίρνει ουσίε. Οπότε και οι αλλαγέ σε βάθο χρόνου είναι πολύ πιο πολύ επίπεδε απλώ και μόνο από τη διάσταση τη χρήση ουσιών. Δεν έχουμε και τη σύγχρονη γνώση από τις νευροεπιστήμες ότι εκτός κι αν έχουμε κάποια προβλήματα εκφυλιστικών νευρολογικών παθήσεων όπως το Alzheimer ότι υπάρχει αναπλαστικότητα στον ανθρώπινο εγκέφαλο μέχρι το τέλος της ζωής του. Ακριβώς, ακριβώς. Και ότι μπορούμε να δημιουργούμε συνεχώς νέες συνάψεις και να τροποποιούμε συμπεριφορές, τρόπους αντίδρασης, πεπιθήσεις που έχουμε μέσα μας, πιστεύω και ούτω mm -hmm. καθεξής. Φυσικά. Ελπίζω να... Να σας αφήσω να εξακολουθείτε να λειτουργείτε στεγνά και να μην επιβληθεί ένα μοντέλο το οποίο να είναι φαρμακοκρατούμενο. Ε, ναι, να πω σε αυτό ότι δεν είναι από μόνα τους τα υποκατάστατη θεραπεία. Η υποκατάσταση μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη και πολύ βοηθητική για πάρα πολλούς ανθρώπους. Να πούμε εδώ ότι στην απεξάρτηση δεν υπάρχουν μοντέλα που ταιριάζουν σε όλους. Είναι σημαντικό δηλαδή ένας άνθρωπος να μπορεί να έχει επιλογές στον τρόπο με τον οποίο θα διαλέξει να κάνει απεξάρτηση. Ξέρουμε ότι ακόμα και η θεραπεία υποκαταστάτων... για να έχει μακροχρόνια αποτελέσματα και σταθερά... χρειάζεται να συνδυάζεται με ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και κόβουν... και επανεντάσσονται με έναν τρόπο, ακόμα και με τα υποκατάστατα. Για μένα το πιο επικίνδυνο, ας πούμε, ως διακύβευμα... είναι το γεγονός ότι αν, αν κανονικοποιηθεί στις συνειδήσεις μας, ακόμα και ως επιστημονική γνώση, ότι η εξάρτηση είναι μια ασθένεια του εγκεφάλου, αυτό τι πράγματα μπορεί να φέρει στο πώς τη βλέπουμε, την εξάρτηση τους εξαρτημένους ανθρώπους. Τι είναι οι άρρωστοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που χρειάζονται συνεχώς φροντίδα. Είναι άνθρωποι που με έναν τρόπο συνεχώς είναι παραμένουν εξαρτημένοι με έναν τρόπο από το πρόβλημά τους, αλλά παραμένουν εξαρτημένοι από την κρατική φροντίδα, από τα φάρμακα. Όπως ανέφερες πριν, είναι πολύ μεγάλα τα κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών, από αυτό το μοντέλο και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μόνιμα άρρωστος και ο οποίος δεν έχει τη διέξοδο και την ελπίδα και τη δυνατότητα να ιαθεί, ας το πω έτσι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πώς μπορεί να νιώθει, ας πούμε, σε τι θέση μπορεί να μπαίνει. Δηλαδή, σε τι ρόλο μπορεί να αναλάβουμε τελικά κοινωνικά. Αν, αν νιώσουμε ότι, οκ, okay, εγώ θα είμαι για πάντα άρρωστο. Δεν έχω περιθώρια να βελτιωθώ, και υπάρχει να αναλάβω την... Και το ενδεχόμενο κάποιοι άνθρωποι να επιλέξουν τον εύκολο δρόμο, να οικειοποιηθούν το μοντέλο τη, να το υιοθετήσουν το μοντέλο τη ασθένεια και να λένε: Εγώ ξέρει, είμαι άρρωστο. Οπότε δεν αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου, δεν κάνω δραστικέ κινήσει για να αλλάξω. Είμαι κρίμα. Είμαι άρρωστο. Mm. Πρέπει να με αγαπάτε όπω είναι, γιατί είμαι άρρωστο. Ακριβώ, ακριβώ, ναι. Και είναι και μια αρρώστια χωρί θεραπεία. Γιατί ακριβώ όπω το είπε, τα... και η μεθαδόνη και η αλουσία Δεν δε, 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 δε μου, βγαίνει να την πω. Νορφή, ναι. <laughs> είναι λίγο δύσκολη. Έχουν, έχει να κάνει με την υποκατάσταση των οποίων. Δεν έχει να κάνει με τις άλλες ουσίες. Οπότε, όντω, εντάξει, πέσω ότι είσαι εξαρτημένο από τα ουσιοξαρτημένο από τα και παίρνει τη μεθαδόνη. Έχει κάποια εντό αγωγικών σωτηρία. Τι γίνεται με του υπολείπου. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα φτιαχτούν ουσίε και για τα. Θα φτιαχτούν καινούργια φάρμακα, έτσι. Τελείω ορδόξει λαμπρών για τι φαρμακευτικέ. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά για μένα ταυτόχρονα, πέρα από το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να βολευτούν σε μια τέτοια συνθήκη, ότι είναι για πάντα άρρωστοι, ότι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη της ζωής τους, ταυτόχρονα είναι εξίσου για μένα... Α, Επικίνδυνο να απογοητευτούν. Ε... Να απογοητευτούν και να μάθουν την αβοηθησία. δεν τους αποδίδουμε μαθημένη αβοηθησία. Άμα πεις στον άλλο, εσύ είσαι άρρωστος και δεν πρόκειται ποτέ να γιατρευτείς, δεν σαν να το ρίχνει σε μια παντελή έλλειψη ελπίδα. Ευ... Είσαι αβοήθητο. Έτσι, είσαι αβοήθητο, yeah. είσαι ανήμπορο, είσαι ανίκανος. Υπάρχει μια μια ωραία προσέγγιση ψυχοδυναμική yeah. πάλι, που που τι λέει, ότι η εξάρτηση για πολλού ανθρώπου είναι το τελικό βήμα πριν την καταθλιπτική κατάρρευση. Mm. Ένα mm. άνθρωπο, ναι, ένα βήμα πριν την καταθλιπτική κατάρρευση, που τελικά δεν αποτολμάται. Είναι μια ίστατη προσπάθεια για αυτού του ανθρώπου να παραμείνουν ζωντανοί με όποιον τρόπο μέσα από τη χρήση, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν την ύπαρξη με κάποιον άλλον τρόπο. Ε, αν λοιπόν έρθει εσύ και δώσει κι άλλα σκαμπίλια, α πούμε, σε έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί με έναν τρόπο να δυναμωθεί και να σηκώσει ανάστημα. Και εδώ, πέρα από την ατομική ευθύνη που λέγαμε πριν, έτσι, το μήνυμα, γιατί νομίζω αυτό που ε, έρχεται ως ένα μήνυμα που δεν δηλώνεται ακριβώς, είναι πιο άρρητο, αλλά περνάει όταν μιλάμε για ατομική ευθύνη, που είναι πολύ σημερινό και κυρίαρχο αφήγημα αυτή η ατομική ευθύνη σε, σε, σε διάφορα πεδία τη ζωή μα. που λέει πριν Σχάρη. Ακριβώς. Accountability. Έτσι το accountability. <laughs> ακριβώς. Ε, Ποιο μήνυμα παίρνουμε και σε επίπεδο ας πούμε πολιτικών, μ, όχι με την έννοια των κομμάτων, σε επίπεδο ε, ε, πολιτικών, διαχείρισης, εσιόν, εθνικών, Ακριβώ. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Το ότι θα είσαι για πάντα άρρωστος, θα είσαι για πάντα εξαρτημένος μ, και εγώ με έναν τρόπο επιλέγω να σε κρατάω εκεί. Ίσως μου είναι πιο πολύ. Πώς φαίνεται. Τον... <laughs> Πώς έχει αποφυτίσει <laughs> Από το τμήμα ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πώς φαίνεται ότι διδάσκεις εκεί. Πώς φαίνεται ότι ακολουθείς τα... το δρόμο των μεγάλων που... που άρχισε να μας διδάσκουν εμάς τότε τη δεκαετία του 90. Ξέρεις κεντρικό α, και αφήγημα και ανάγνωσμο φουκό. Mm, mm, ακριβώς, ναι, και οι ναι, παναστατικέ ναι. ιδέε του Φουκό, οι οποίε οδήγησαν στι σημερινέ ιδέε για την ψυχιατρική επανάσταση στην ουσία και τη διαφορετική αντίληψη τη ψυχική υγεία ω μια συνθήκη η οποία μπορεί να είναι διαχειρίσιμη. Και mm. μπορούν οι άνθρωποι με ζητήματα ψυχική υγεία να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Και ότι υπάρχει ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση των θεμάτων τη ψυχική υγεία και όχι ιδρυματοποίηση ζουρλομανδία, είτε κανονικό ζουρλομανδία, είτε χημικό ζουρλομανδία κ.ο.κ. Ακριβώ. Η Η άξια... Εντάξει, από... συνεχίστρια. <laughs> συνεχίστρια, ναι. Ε... Ε, ναι, αλλά αυτό με, με αγγίζει, δηλαδή με ακουμπά. Ε, Μα είναι μια ουσιαστική δεν... πολιτική θέση, ειρήνη αυτό. Έτσι, έτσι. Είναι μια ουσιαστική, όχι κομματική θέση, πολιτική θέση. Οι κοινωνικοί επιστήμονε και οι μικροκοινωνικοί επιστήμονε που είμαστε ψυχολογοί, Παρόλο που εσύ δουλεύει με κοινότητε, άρα είσαι, λίγο πιο, είσαι περισσότερο, λίγο πιο διευρυμένη κοινωνικότητα ψυχολόγο. Οι ψυχολόγοι οφείλουμε να λαμβάνουμε πολιτικέ θέσει οφείλουμε δηλαδή δεν γίνεται ένας ψυχολόγος που έχει ενσυναίσθηση και έχει την αίσθηση του καθήκοντος και την αίσθηση του φιλότιμου να μην λαμβάνει θέση πάνω σε σοβαρά πολιτικά ζητήματα όχι ναι, κομματικά, ναι. πολιτικά ζητήματα ναι, πολιτικά γιατί το ατομικό και το συλλογικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένα δεν μπορούμε να μιλάμε για άτομα υγιή, λειτουργικά, πραγματομένα στη ζωή τους, όταν ζουν αυτά τα ίδια άτομα, αυτές οι ατομικότητε σε κοινωνίες και σε συλλογικότητες που δυσλειτουργούν βαθιά. Mm. Mm. Και πώς, πώς, πώς μπορούμε, δηλαδή και τι έχουμε να προτείνουμε και να αντιπροτείνουμε στους ανθρώπους ως στηρίγματα απέναντι στην εξάρτηση, ας πούμε. όταν κυρίαρχες αξίες το σήμερα ποιε είναι. Τι, 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 μηνύματα yeah. περνάμε για το ποιο είναι ο επιτυχημένο, η το είναι ο επιτυχία, η οικονομική επιτυχία, οικονομική. το lifestyle του Instagram και των selfies, που πολύ συχνά μόνο τι γραμμέ δεν δείχνει. Έτσι, για να μιλήσω πιο. Έτσι, ναι. <laughs> για να μιλήσω πιο. Να σου πω μια εμπειρία που είχα. Ε, εγώ, Ειρήνη, δεν έχω κάνει ποτέ χρήση παρανομονωσιών. Mm. Ποτέ. Mm. <Συγγε> ε, ίσως λόγω του ότι τελείωσα στο Αριστοτέλειο Και ήταν τότε μόλις, είχαν αρχίσει να, μόλις είχε αρχίσει να διδάσκει ο δόκτωρ Φίβος ο Ζαφυρίδης Ο οποίος μας έκανε πολύ γλαφυρές ε, περιγραφές Του τι υπήρχε τότε στην Ιθάκη στη στροφή Και έτσι εγώ κατατρόμαξα και είπα όχι <συγγε> δεν θα το θυμάσω Ούτε καν μαριουάνα τίποτα <συγε> Σε κάποια φάση ήμουνα 40 ετών Ήμουνα σε ένα πάρτι ενός τηλεοπτικού σταθμού και μου λέει ένα άλλο από το πάρτι, μου λέει: Έχω δύο γραμμέ. Πάμε στην τουαλέτα. Του λέω: Τι εννοεί, Έχει δύο γραμμέ για την τουαλέτα και θε να σταθείς στη μια και εγώ στην άλλη. <laughs> Μετά πολλά κατάλαβε ότι εγώ δεν είχα ιδέα τι εννοεί: Έχω δύο γραμμέ. Προφανώ εννοούσε ότι είχε αγοράσει κόκα και ότι. Και του λέω: Τι σε έκανε να νομίζει ότι εγώ κάνω χρήση κοκαίνη. Μου λέει είμαστε συνεχώ χαρούμενοι, είμαστε συνεχώ δημιουργικοί, mm. είμαστε συνεχώ με στην τρελή χαρά. Μα κάνει τόσα πράγματα. Δεν προσπάθησα να το εξηγήσω, γιατί ήταν ένα άνθρωπο άνω των 40, ο οποίο είχε πάρει τον δρόμο τη ζωή του και σίγουρα από τη στιγμή που ήταν η κακή επιρροή που με προσκαλούσε να πάμε να καπνίσουμε τι γραμμέ ή να τι ρουφίξουμε από την πίτη, δεν ξέρω εγώ τι του είπα οκ okay και δεν ξανά έκανα παρέα μαζί του έκτοτε. Φυσικά με πήρε τηλέφωνο κάποιο καιρό μετά για να μου ζητήσει να του δανείσω κάποια χρήματα γιατί είχε μην αποβεσβεί mm. όλες mm. αυτές mm. οι... Δικαιολογίες. Οι, οι συνέπειε του να είσαι addict. Ναι, mm. ε, δηλαδή και έχασε και από την αξιοποίηση και πρόκειται για έναν άνθρωπο εξαιρετικά ευφύ που θα μπορούσε να τα πάει πολύ καλύτερα αλλά ε, και Εκεί συνειδητοποίησα αυτό που είπες προηγουμένως, ότι ακόμη και η χρήση μαριουάνας ή η χρήση κοκαίνης μπορεί να γίνεται όπως γινόταν παλιότερα η χρήση του αλκοόλ για να αποκτήσει κάποιο θάρρο ή για να, να δώσει στον εαυτό του ε, κάποια όθηση την οποία τεμπελιάζει να δουλέψει ουσιαστικά και να αποκτήσει. Γιατί αν το απαντούσα θα του έλεγα, ξέρει, καθημερινά κάθομαι και κάνω αυτογνωσία. Καθημερινά κάθομαι και γράφω τις σκέψεις μου. Καθημερινά αθλούμε και πνευματικά και σωματικά. Καθημερινά φροντίζω να τρέφω με υγιεινά. Φροντίζω να κοιμάμαι επαρκώς. Ε, φροντίζω να διαβάζω, να μελετώ και να κάνω πνευματικό αγώνα, ώστε να είμαι σε γρήγορση. Φροντίζω να μου αρέσει η ζωή μου και να, το κάθε τι που κάνω να το κάνω με αγάπη και αυτό μου δίνει τη χαρά. Δηλαδή θέλει κόπο να είσαι με στην τρελή χαρά αυθεντικά. Ενώ πα το αγοράζει στη γραμμή σου, τη γραμμή του. Το ρουφά, το, 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 ρουφάς, το, το που με και εσύ και. Η εύκολη λύση δεν είναι η εύκολη λύση που μπορεί ε, ακριβώς αυτούς τους χώρους, αυτές τις κουλτούρες ας πούμε, να συνοδεύεται και με κύρος, με δύναμη, με περισσότερα χρήματα μετά. Ε, πόσο είναι αυτά κυρίαρχα στο σήμερα, που, στο lifestyle, μια και χρησιμοποιήσαμε τον όρο. Οπότε εκεί έρχεται η επιλογή. Εκεί έρχεται η επιλογή. Τι είδου άνθρωπο θέλω να είμαι. Τι είδου άνθρωπο θέλω να είμαι. Ε, ε, και βέβαια θα, θα, βάλω ξανά και το πόσο ελεύθερη είναι. Είναι πάντα μια ελεύθερη επιλογή, εξάρτηση υπό όλε αυτέ τι συνθήκε. Και αν δούμε δηλαδή και τη διαδρομή ενό ανθρώπου, οι συνθήκε που μεγάλωσε, όσο πιο προβληματικό και δυσλειτουργικό μπορεί να είναι ένα οικογενειακό περιβάλλον, και όσο λιγότερε ευκαιρίε μπορεί να έχει ένα άνθρωπο για να καλλιεργήσει τον εαυτό του, να έρθει σε επαφή με τα ταλέντα του και να τα πραγματώσει, να μπορεί να, 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 να φροντίζει ο ίδιο τι ανάγκε του, να βάζει τα όρια του. Ε, είναι μεγάλη και η συζήτηση στο σήμερα για το αν και πόσο είναι επιλογή, πόσο ελεύθερη αν ελεύθερη είναι η, επιλογή της εξάρτησης. Παρ' όλα αυτά Αν μπορούσε να δούμε όμως όλες αυτές ένας διαστάσεις. άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει καταντήσει στην εξάρτηση, mm. όταν θα βρεθεί στο ανάλογο θεραπευτικό περιβάλλον, να επιλέξει να τη θεραπεύσει, δεν είναι. Ακριβώς. Δεν είναι στο χέρι του αν το επιλέξει. Φυσικά, φυσικά. Γι αυτό δηλαδή, και είναι βάση και το ψυχοκοινωνικό μοντέλο. Okay. Το δέχομαι, Ειρήνη μου, ότι μεγαλ, κάποιοι άνθρωποι μεγαλώνουν μέσα σε περιβάλλοντα τα το οποία τους το, το πρόχνουν προς τις εξαρτήσεις. Δεν μπορεί όμως ο οποιοσδήποτε συνειδητοποίηση, αυτό που είπες έτσι πολύ κέρια προηγουμένω. συνειδητοποίηση το μες, τη ζημιά, την αναστάτωση, την προβληματικότητα που έχει επιφέρει στη ζωή του εξάρτηση και του υποδειχθεί, ίσω παρακολουθώντα αυτό το βίντεο, ένα άνθρωπο να αποφασίσει να πάει για απεξάρτηση παρακολουθώντα αυτό το βίντεο, αξίζει τον κόπο οι ώρε που χρησιμοποιήσαμε για να το φτιάξουμε. Και του υποδειχθεί, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει αυτή η κοινότητα, η ανοιχτή κοινότητα απεξάρτηση. Υπάρχει άλλη κοινότητα απεξάρτηση. Δεν μπορεί να πάρει την ευκαιρία, να δράξει την ευκαιρία, να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που θα του δώσουν οι θεραπευτικέ κοινότητε, η θεραπευτική κοινότητα στην οποία θα απευθυνθεί και να αλλάξει. Το ρουν του ποταμού. Mm, να το ανατρέψει. Κύριε, ναι. υπάρχουν και κλειστέ θεραπευτικέ κοινότητε και ανοιχτέ. Mm. Ποια είναι η διαφορά του, Οι, Οι κλειστέ κοινότητε είναι κοινότητε όπου μπαίνει μέσα για ένα χρονικό διάστημα και δεν έχει επαφή με τον έξω έχεις σταδιακά μετά από κάποιους μήνες, λίγη λίγη επαφή, δηλαδή κάποια τηλέφωνα με την οικογένεια, μετά μπορεί να αρχίσει να βγαίνει, μέχρι να φτάσει στο σημείο ξανά της επανένταξης. Είναι ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο δηλαδή, ε, και έχει να κάνει εδώ, θα πω, με το σε τι κατάσταση είναι ένα άνθρωπο στην εξάρτηση και πώ νιώθει ότι μπορεί να υποστηριχθεί καλύτερα πραγματικά για να κόψει. Αυτή είναι μια κλειστή κοινότητα. Έτσι. Είναι ένα σύστημα, λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε, το οποίο είναι πολύ εσωστρεφέ, δεν υπάρχει επαφή με τον έξω κόσμο. Και αυτό είναι έτσι, ένα ερωτηματικό για το Πώ θα βγει ένα άνθρωπο ξανά, ε, μετά από κάποιου μήνε, θα πρέπει να, 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 συνεχίσει τη ζωή του από εκεί που την άφησε, ενώ η ζωή ταυτόχρονα συνεχίζεται παράλληλα. Υπάρχουν και υπάρχει... ακόμη αυτέ οι κλειστέ κοινότητε που υπήρχαν τότε που ήμουν εγώ φοιτήτρια. Η Θάκη υπάρχει, η Στροφή βέβαια, υπάρχει. Βέβαια, βέβαια. Και λειτουργούν ω κλειστέ κοινότητε. Ναι, ναι. Αλλά υπάρχει και επιλογή, υπάρχουν και επιλογέ για ανοιχτέ κοινότητε. Εδώ να πούμε ότι ναι, έχει τη να δουλεύει κάνει. Δουλεύει σε μια ανοιχτή πόσο... κοινότητα. Η αργό είναι ανοιχτή κοινότητα απεξάρτηση. Ναι, είναι ανοιχτή κοινότητα. Ακριβώς. Δηλαδή, οι άνθρωποι κοιμούνται στα σπίτια του, έχουν τη ζωή του, τι σχέσει του, τι οικογένειέ του και έρχονται μέσα στη μέρα μετά τη δουλειά του. Και αν δεν δουλεύουν, έρχονται εκεί όλη μέρα ε, στη θεραπεία του και επιστρέφουν κανονικά στη ζωή. Το καθένα έχει ξεχωριστέ δυσκολίε. Mm. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ένα άνθρωπο τι χρειάζεται περισσότερο για να υποστηριχθεί στη δεδομένη mm. φάση. Ποιο μοντέλο θα λειτουργήσει καλύτερα, Ναι. Έχετε κάποια προσέγγιση προ τα μέλη των οικογενειών, τα παιδιά, mm. ίσω των ανθρώπων, του συντρόφου. Υπάρχει, mm. υπάρχει αυτή η πρόνοια στη δικιά σα τη δομή. Ναι, βεβαίω υπάρχει. Όπω και σε κάθε, σε κάθε πρόγραμμα που δουλεύουμε έτσι στα πλαίσια του ψυχοκοινωνικού μοντέλου, δεν γίνεται να υποστηρίξουμε έναν άνθρωπο χωρί να υποστηρίξουμε και ταυτόχρονα να ψυχοεκπαιδεύσουμε και το, το σύστημά του, το οικογενειακό, το συντροφικό. Υπάρχει δυνατότητα και οικογενειακή θεραπεία, υπάρχουν και ομάδε ε, οικογενειών, συντρόφων, γονέων. Και υπάρχει και το ε... ζήτημα του enabling, ότι κάποιοι συγγενεί μπορεί να είναι άθελά του διευκολυντέ και χρειάζεται να ψυχοεκπαιδευτούν και να είναι και να ψυχοθεραπευτούν γιούλας σου, το να μπορέσουν να ξεπεράσουν το το δισυνεχισάρτι της Νέας Πόλης, της συνεχισάρτι της Νέας Πόλης, φυσικά, φυσικά, φυσικά. Mm -hmm. Ναι, ακριβώς, δηλαδή η δουλειά είναι, 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 πάντα πιο ολοκληρωμένη και πιο αποτελεσματική όταν και το σύστημα που μπορεί να δυσλειτουργεί και χωρίς και άθελά του, να, 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 να δεν θα πω να στρέφει, και άθελά του να συνεισφέρει στην εξάρτηση ενός ανθρώπου. Έχουμε ε, κάνει επεισόδιο να, στο μα για το ΕΝΕΠΟΛΗ, τι ακριβώς είναι το ΕΝΕΠΟΛΗ, ναι. Mm -hmm. και τη διαφοροποίηση που έχει από τους ανθρώπους που είναι υπτάμενοι είναι... Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ειρήνη μου, είναι πάρα πολλά τα θέματα που μπορούμε να συζητούμε. Από την κοινοτυπία που λένε οι συνεντευξιαστέ, του συνεντευξιαζόμενου, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ώρε ή να μιλούμε για ώρε, αλλά πρέπει να βάλουμε μια τελεία και να την εννοώ: να μην είναι κοινοτοπία. Είπα mm -hmm. κοινοτυπία, να μην είναι κοινοτοπία. Mm -hmm. ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα που μα έχει αφιερώσει, για τι γνώσει που έχει μοιραστεί μαζί μα. Ε, οφείλω να πω ότι με έχεις βοηθήσει να καταλάβω καλύτερα ε, το μοντέλο α, της ψυχοκοινωνικής αιτιολόγησης και θεραπείας των εξαρτήσεων. Α, μου έδωσε έτσι μια, ένα ωραίο αέρα Θεσσαλονικιωτικό. Χαίρομαι, <σχέρωι>, χαίρομαι. <χέρω>, ε, νομίζω είναι πολύ χρήσιμη η παρέμβασή σου. Θα μου στείλει μετά και σε email κάποιου συνδέσμου που θα του συμπεριλάβω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο, αλλά και στο άρθρο που έχουμε στην ιστοσελίδα μου για δωρεάν παροχέ συμβουλέ για δωρεάν παροχές συμβουλευτικής και θεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα, δημόσιες δομές και, όπω διο... όπως τις δικές σας. είναι μη η δικιά σας η δομή. Όχι, όχι. Είναι στα πλαίσια Ο... του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, ναι. Ωραία. Ωραία. Σε δημόσιο νοσοκομείο εντασσόμαστε. Ωραία, ωραία. Ε, okay. τα, τα, παιδιά στο Αριστοτέλη που τους διδάσκεις. Mm -hmm. ε, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είσαι ε, και είσαι ευπρόσδεκτη όποτε θες να μοιραστείς τις γνώσεις μας μαζί σου τι γνώσει σα. Πώ! Είπαμε πολλά, εντάξει. Είσαι ευπρόσδεκτη. Μιλάμε συνεχόμενα. Ευ... Ευ... Ε, Ξύπνησα και πρωί, γιατί πάντα να σχολείο mm. Και είσαι ευπρόσδεκτη, οπότε θε να μοιραστεί τι γνώσει σου μαζί μα με εδώ το κανάλι. Είναι, είσαι ευπρόσδεκτη, όποτε θε να επικοινωνήσει μαζί μου και να το κανονίσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ εγώ είχα... ευχαριστώ. Εγώ, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε έτσι και από κοντά γιατί σε παρακολουθώ πολλά χρόνια τώρα και το κανάλι και τα σχόλια. Νιώθω και εγώ κομμάτι, μέρος της, της κοινότητας αυτής. Ε, επίσης, έχεις ανοιχτή πρόσκληση για τη Θεσσαλονίκη. Ξέρω ότι την αγαπά. Αν, αν ανέβει προ τα δω, ψάξε με. Πολύ ευχαριστώ Θε να ώστε τα πω. Θα και, right. right. και πάντα στη διάθεση του καναλιού για όποιε άλλε ανάγκε μπορεί να προκύψουν και να μπορώ να, να φέρω κάτι κι εγώ στην κουβέντα. Όχι, μα έχει πάρα πολύ. πολλά πράγματα και πολύ χρήσιμα και θα τα δούμε και στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε, Ειρήνη. Στη για... διάθεσή σα κι εγώ, με όποιον τρόπο. Μπορεί. Πολύ θεκλά.